Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ομαλά κυλήσαν τα πράγματα. Πολλοί από το οίκημα της ΠΕΟ προς τα γραφεία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολαβών Οικοδομών διαμέσου των λεωφόρων Σαρανός και στα σύνορα που πήγαν πριν από λίγη ώρα περίπου 2.000 απεργείς στην οικονομική βιομηχανία, κραυγάζοντας συνθήματα όπως κάτω τα χέρια από την Άντρα και όχι άλλες απολύσεις. Η αντιπροσωπεία των συντεχνιών της ΕΚΕΣ ΠΕΟ επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας στην ηγεσία της Ομοσπονδίας. Προηγήθηκε συγκέντρωση στο οίκημα της ΠΕΟ που έγιναν ομιλίες από τους γενικούς γραμματείς της ΕΚΕΣ της ΠΕΟ. Αντίστοιχες εκδηλώσεις, όπως μας είπε και ο συνάδελφος ο Λουκάς Παθάρης, έγιναν και στις υπόλοιπες επαρχίες. Να πούμε ότι η σημερινή 24ωρη απεργία των οικοδόμων και των εργαζομένων στη βιομηχανία κατασκευής έτοιμου σκυλοδέματος είναι καθολική. Απεργούν γύρω στις 35.000 εργαζόμενοι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το πρωί. Απεργοί περιφρουρούσαν τα εργοτάξια για να μην διεξαχθεί κανενός είδους εργασία. Υπήρξαν ωστόσο και μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζομένων που βγήκαν στις εργασίες τους και δούλεψαν. Υπήρξε και μικροένταση σε κάποια περιστατικά. Τώρα, οι εκπρόσωποι της ΕΚΕΣ ΠΕΟ κατηγορούν την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών για παραβίαση των συλλογικών συμβάσεων. Οι συντεχνίες των εργαζομένων λένε, Νίκητα κυρίες και κύριοι, ότι επιθυμούν τον τερματισμό της αναρχίας, όπως υποστηρίζουν, που επικρατεί στον κλάδο με τις υπεργολαβίες και την αντικατάσταση των μονίμων εργαζομένων με φθηνά εργατικά σχέδια. Νίκητα. Μάλιστα, να δούμε και κάποιες δηλώσεις. Ευχαριστούμε τον Χρήστο τον Χριστοφή. Εδώ και ένα χρόνο η συλλογική σύμβαση των οικοδόμων εκκρεμεί. Αντιδρούμε για την παραβίαση της συλλογικής σύμβασης, αλλά και για την αντικατάσταση των Κύπριου προσωπικού με κοινοτικούς είτε και άτομα από τρίτες χώρες. Γίνεται για τα θέματα απολύσεων. Απολύονται Κύπροι εργαζόμενοι, προσλαμβάνονται ξένοι εργαζόμενοι και χρησιμοποιούνται ως την εργατική δύναμη. Το δεύτερο σοβαρότερο σημείο είναι το σημείο της εκμετάλλευσης και της παραβίασης της συλλογικής σύμβασης. Παρουσιάζεται να κάθε εργοδότης να αποφασίζει μόνος του τι πρέπει να περικόψει και να καταστραφούν τις συλλογικές συμβάσεις. Σήμερα είναι σε εξέλιξη η 24ωρη απεργία των οικοδόμων, Παγκύπρια. Εμείς τηλεμεσόν ήδη μαζέψαμε τον κόσμο στο οίκημα της ΕΚ από όλες τις συντεχνίες. Είμαστε γύρω στα 600 με 700 άτομα. Η κατάληξη της διαμαρτυρίας μας θα πάει στο διοικητήριο. Εκεί και όπου θα διαβάσουμε τα δύο ψηφίσματα, το ένα προς το Σύνδεσμο Εργολάβων και το άλλο προς το Υπουργό Εργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες υποδομές, οι οποίες από το πρωί κάποιοι εργαζόμενοι πήγαν στις δουλειές, υπήρχαν κάποια επεισόδια. Δυστυχώς, κάθε απεργία δεν μπορεί να είναι 100% επιτυχία. Εκεί και όπου υπήρχαν προβλήματα, είχαμε τα δικά μας κλιμάκια των συντεχνιών και περιφρουρούσαν κάποιους χώρους, οι οποίοι ήταν ανοργάνωτοι ως επιτοπλίστων.